Η οικονομική κρίση αφορά και την εθνική μας επιβίωση, δηλώνει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Διερωτούμε πώς μπορεί να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, διαπραγματευτικά ή άλλως πώς, την άρση της αδικίας εις βάρος της πατρίδας μας που υφίσταται από το 1974, ανήμεθα οικονομικά γονατισμένοι, υπόχρεοι να υπακούμε ή και να μας επιβάλλονται ή να αποπειρώνται να μας επιβληθούν πολιτικές όσον αφορά το Κυπριακό λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που το κράτος αντιμετωπίζει. Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας με οικονομολόγους και πρώην κρατικούς αξιωματούχους, ο Νίκος Αναστασιάδης έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης για την κατάσταση της οικονομίας. Μιας πολιτικής που μας έφερε και λόγω διεθνούς κρίσης και λόγω άλλων παραγόντων, αλλά κατά κύριον λόγω της ατολμίας να πάρουμε μέτρα και μιας εμμονής ότι κάποιοι κατέχουν τα οικονομικά, αλλά δεν έχουν την πολιτική εμπειρία. Πήρκε μανία με την κυβέρνηση και το Δίκο, διότι όπως λέγει ο Φώτης Φωτίου, δεν προηγήθηκε σύσκεψη αρχηγών προτού ο Υπουργός Οικονομικών μεταβεί στο Eurogroup. Η διαπραγματευτική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ήταν σίγουρα πιο ισχυρή και κυρίως πιο αξιόπιστη αν τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ήταν συμφωνημένα αλλά και ψηφισμένα. Το Ευρωκό θεωρεί ότι η θέση της κυβέρνησης στο Eurogroup θα ήταν πραγματικά ενισχυμένη εάν ο Πρόεδρος έγκαιρα αποδεχόταν τις εισηγήσεις για Κυπριακό Σύμφωνο Διάσωσης. Τα εγκληματικά λάθη στην οικονομία, τόσο της κυβέρνησης, αλλά ειδικά του ίδιου του κύριου Χριστόφια, δεν κρύβονται, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να ισχυριστούν. Οι αποφάσεις στα τυφλά και μολοκτά από την κυβέρνηση μιλούν οικολόγοι. Ακόμα μια φορά, η παρούσα κυβέρνηση παίρνει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον μας, ερήμην του λαού και των θεσμικών αντιπροσώπων του.